Δε ο γιος του Σαούλ, δύο άνδρας, ήτινες ήσαν συστρεματάρχε, το όνομα του ενός Βαανά και το όνομα του άλλου Ριχάβ, ή Ρημών του Βηρωθέου εκ των ιών Βενιαμίν. Διότι και η Βηρώθ ελεγίζωτο του Βενιαμίν. Οι δε Βηρωθέοι είχαν φύγει εις Γιτθαΐμ και ήσαν εκεί κατοικούντες έως της ημέρας ταύτης. Ιωνάθαν δε ο γιος του Σαούλ είχε ιών βεβλαμένων του σπόδας, ή το ηλικίας 5 ετών, όταν ήλθον εαγγελία εξ Ισραήλ περί του Σαούλ και Ιωνάθαν, και σήκωσεν αυτόν ή τροφός και έφυγεν, ενώ δε έσπευδε να φύγει, έπεσεν αυτός και εχολώθη, το δε όνομα αυτού με Εμφιβοστέ. Και υπήγαν οι Ρημών του Βηρωθέου, Ριχάβ και Βαανά, και εις το καύμα της ημέρας εισήλθον εις την οικίαν του εις Βοστέ, ως της εκείτετο επικλίνει στο μεσημέριον. Και εισήλθον εκεί έως του μέσου της οικίας, ως διαναλάβωσιν αρσίτων, και εκτύπησαν αυτόν υπό την πέμπτην πλευράν. Και ο Ριχάβ και ο Βαανά, ο αδελφός αυτού, διεσώθησαν, διότι ότε εισήλθον εις την οικίαν, εκείνος εκείτετο επί της κλίνης αυτού, εντός του κοιτώνος αυτού, και εκτύπησαν αυτόν και θανάτωσαν αυτόν και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και λαβώντες την κεφαλήν αυτού ανεχώρησαν οδηπορούντες δια της παιδιάδος όλη τη νύχτα. Και έφερον την κεφαλήν του εις Βοστέ προς Δαβίδ εις Χεβρών. Και είπον προς τον βασιλέα, είδω η κεφαλή του εις Βοστέ ιού του Σαούλ του εχθρού σου, ως τη σε ζήτη τη ζωή σου. Και ο Κύριος έδωκε εκδίκησιν εις τον κυριών μου τον βασιλέα την ημέραν ταύτην από του Σαούλ και από του σπέρματος αυτού. Απεκρίθη δε ο Δαβίδ προς Ριχάβ και προς Βαανά των αδελφών αυτού, τους ιούς Ρημών του Βηρωθέου, και είπε προς αυτούς, «Ζει Κύριος, ως της ελύτρωσε την ψυχή μου από πάσης στενοχωρίας. Εκείνον ως της απήγγειλε προς εμέ λέγον, ιδού απέθανεν ο Σαούλ και εστοχάζετο εαυτόν μηνυτήν αγαθής αγγελίας, επίασα αυτόν και θανάτως αυτόν εν Σικλάγ, αντί να βραβεύσω αυτόν δια την αγγελίαν αυτού. Και πόσο μάλλον ανθρώπους πονηρούς φωνεύσαντας, άνδραν δίκαιων εν τη οικία αυτού επί της κλίνης αυτού. Τώρα λοιπόν δε θέλω εξητήσει το αίμα αυτού εκ των χειρών σας και δε θέλω σας εξολοθρεύσει από της γης». Και προσέταξεν ο Δαβίδ τους νέους και θανάτωσαν αυτούς και έκοψαν τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών και εκρέμασαν αυτά επί το υδροστάσιον εν Χεβρών. Την δε κεφαλήν του εις Βοστέ έλαβον και έδαψαν το τάφο του Αβενήρ εν Χεβρών. Και ήλθον πάσε φιλέ του Ισραήλ προς τον Δαβίδη Χεβρών και είπον λέγοντες, ιδού, οστούν σου και σάρξ σου είμεθα εμείς, και πρώτερον έτη ότι ο Σαούλε βασίλευε εμφυμάς, σύ είσαι ο εξάγων και ο εισάγων των Ισραήλ. Και προσέειπεν ο Κύριος, σύ θέλεις ποιμάνι των λαών μου των Ισραήλ και σύ θέλεις είστε ηγεμόν επί των Ισραήλ. Και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών και έκαμεν ο βασιλεύς Δαβίδ συνθήκη με ταυτόν εν Χεβρών ενώπιον του Κυρίου και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ. 30 ετών ήτο ο Δαβίδ ότε έγινε βασιλεύς και βασίλευσε 40 έτη. Εν μεν Χεβρών εβασίλευσεν επί τον Ιούδα 7 έτη και 6 μήνας, εν δε Ιερουσαλήμ βασίλευσε 33 έτη επί πάντα των Ισραήλ και Ιούδαν. Και πήγαινε ο βασιλεύς και οι άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιεβουσαίους τους κατοικούντας την γην. Ήτινες ελάλησαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, «Δε θέλεις εισέλθει εντάφθα εάν δεν εκβάλεις τους τυφλούς και κοχλούς», λέγοντες ότι ο Δαβίδ δεν ήθελε δυνηθεί να εισέλθει εκεί. Ο Δαβίδ όμως εκυρίευσε το φρούριο Σιών, αυτή είναι η πόλη Δαβίδ. Και είπε ο Δαβίδ την ημέρα εκείνη ως της φθάση εις των οχετών και πατάξει τους Ιεβουσαίους και τους χολούς και τους τυφλούς μισημένους υπό της ψυχής μου, θέλει είστε αρχηγός. Δια τούτο λέγουσι, τυφλός και χολός δε θέλουν συνεισέλθει εις τον οίκον. Και κατόκισεν ο Δαβίδ εν το φρουρίο και ονόμασεν αυτό η πόλη του Δαβίδ. Και έκαμεν ο Δαβίδ οικοδομάς κύκλο από Μιλό και Έσο. Και προεχώρη ο Δαβίδ και μεγαλύνετο. Και Κύριος ο Θεός των δυνάμεων το μεταυτού. Και απέστειλεν ο Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, πρέσβης προς τον Δαβίδ, και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και χτίστας, και οικοδόμησεν οίκον εις τον Δαβίδ. Και γνώρισεν ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησεν αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ
και ότι ύψωσε την βασιλεία αυτού δια των λαών αυτού Ισραήλ. Και έλαβε προσέτει ο Δαβίδ παλακάς και γυναίκας εκ της Ιερουσαλήμ, αφού ήλθεν εις Χεβρών, και γεννήθησαν έτη εις τον Δαβίδ ή και θυγατέρες. Ταύτα δεν είναι τα ονόματα εις αυτών γεννηθέντων εν Ιερουσαλήμ. Σαμουά, Σοβάβ, Νάθαν, Σολομών, Ιεβάρ, Ελισουά, Νεβέγ, Εφιά, Ελισαμά, Ελιαδά και Ελφαλέτ. Αμήν. Καθένας λοιπόν μέσα στο Λόγο του Θεού, άνθρωπος, απολαμβάνει τον καρπό των αποφάσεών του. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού και πάντοτε στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι αποφάσεις των ανθρώπων, εάν είναι λανθασμένες, καταλήγουν σε τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα ή εν πάση περιπτώσει σε αδιέξοδα. Οι αποφάσεις, αν είναι σωστές, οδηγούν τον άνθρωπο σε ευλογία, σε δόξα και εν πάση περιπτώσει σε επιτυχία. Εάν λοιπόν η ζωή μας εξαρτάται από τις αποφάσεις μας, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν αποφασίζουμε για οποιοδήποτε πράγμα της ζωής μας, είτε μικρό είτε μεγάλο. Και ο Θεός λέει, ποιος είναι ο άνθρωπος ο σοφός, ώστε να ξέρει πάντοτε, και μάλιστα ως ο σοφός, που να γνωρίζει πάντοτε τι πρέπει να κάνει και τη λύση όλων των πραγμάτων. Και η απάντηση είναι, δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς που να πραγματικά, που να γνωρίζει πάντοτε τι πρέπει να κάνει. Και εξηγεί γιατί. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει ούτε το μέλλον, αλλά δεν ξέρει ακόμη τον τρόπο να ενεργήσει, το πώς, το πότε να ενεργήσει, το χρόνο και το τι να κάνει, το τι να ενεργήσει, τι ακριβώς να κάνει. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Και δεν το ξέρει γιατί είναι φτιαγμένος με πεπερασμένη γνώση έως του νυν. Η γνώση που έχουμε είναι έως αυτή τη στιγμή. Αλλά και αυτή η γνώση που έχουμε έως αυτή τη στιγμή είναι απολύτως πεπερασμένη, γιατί δεν ξέρουμε πίσω από αυτό τον τοίχο τι υπάρχει. Επίσης ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Δεν ξέρουμε τις καρδιές των ανθρώπων. Όταν συναντάμε έναν άνθρωπο δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε, αναγκαίο, ότι είμαστε σε απόλυτη αδυναμία να παίρνουμε αποφάσεις. Δεν υπάρχει σοφός άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτήν την απόλυτη αδυναμία, οι άνθρωποι μακριά από το Θεό τρέχουν σε μάγους, σε παϊδούς, σε σοφούς. Ακόμη και καλά κάνουν, πηγαίνουν σε επιστήμονες, σε εξειδικευμένους και πολύ καλά κάνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Και πολλές φορές, επειδή θεωρούμε ότι ξέρουμε, και αν κάνουμε και κάτι που μας βγαίνει σε καλό, υπερηφανευόμεθα. Και τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Δηλαδή σκέψου να κάνεις κάτι και να πετύχεις και να μην φυλάξεις την καρδιά σου από άγνοια, να υπερηφανευθείς, και τότε όχι μόνο είσαι άσοφος και εξακολουθείς να είσαι, αλλά και ο Θεός είναι εναντίον σου. Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι απαραίτητο να προστρέχει, να προσφεύγει σε αυτόν που ξέρει, σε αυτόν που μπορεί, σε αυτόν που θέλει να βοηθήσει, σε αυτόν που αγαπάει. Και αυτός είναι μόνο ο Θεός. Μόνο. Και εμείς, επειδή έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστόν, έχουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, θα τολμούσα να πω βεβαιότητα,
να προσφεύγουμε σε Αυτόν, να επικαλούμεθα το όνομα του Ιησού Χριστού. Και καθώς υπάρχει και ο σημαντικότατος αυτός πνευματικός νόμος, όποιος επικαλιστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, σώζεται, να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού και να διαφυλάτει ο Κύριος τη σωτηρία μας, αλλά και αν μάλιστα προσέχουμε με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, να εξητούμε τον Κύριο, να απολαμβάνουμε και την ευμένεια του Θεού, την εύνοια του Θεού. Ο Ισβοστέ λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα. Είναι έντιμος άνθρωπος. Μάλιστα ομολογεί και ο Δαβίδ. Δίκαιος άνθρωπος, αλλά με πολύ κακή απόφαση. Στηριζόμενος στη δύναμη του Αβενίρ, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποδέχθηκε, ο Αβενίρ τον έκανε, αποδέχθηκε και αυτός να γίνει βασιλιάς. Όμως το να γίνεις κάτι και να είσαι κάτι πρέπει να είναι προσδιορισμένο από το Θεό. Εδώ δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερη προσευχή να κάνει ο Ισβοστέ για να αποφασίσει αν πρέπει να δεχτεί ή όχι, πόσον ήξερε ότι ο Θεός είχε προσδιορίσει για βασιλιά τον Δαβίδ. Είδε το τέλος του πατέρα του, είδε το τέλος του Ιωνάθαν που ήταν προσκολλημένος με τον πατέρα του. Παρ' όλα αυτά όμως, η καρδιά του ανθρώπου απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, τον οδήγησε να αποδεχθεί. Στην αρχή καλά πήγαιναν τα πράγματα, γιατί οι αποφάσεις των ανθρώπων οι σαρκικές καταρχάς δείχνουν καλά αποτελέσματα. Όπως και ο Ιούδας, όταν αποφάσισε να παραδώσει τον Κύριο, πέτυχε, του δώσανε 3 κονταργύρια. Αλλά το τέλος έχει σημασία. Η συνέχεια και το τέλος έχει σημασία. Ο Ισβοστέ έγινε, αλλά διεπίστωσε ότι ήταν λάθος, όταν είδε ότι και ο Αβενίρ ακόμη, ο οποίος τον στήριζε, κοίταγε περισσότερο σαν άνθρωπο τον εαυτό του παρά τον Ισβοστέ. Αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Λίγα χρόνια κράτησε η βασιλεία του Ισβοστέ. Έμαθε ότι ο Αβενίρ εθανατώθη. Και λέει η Γραφή, «Εχείρες αυτών ενεκρώθησαν». Οι χείρες του ενεκρώθησαν. Έχασε το στήριγμά του. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να στηριζόμαστε στο Χριστό. Πόσο σοβαρό είναι. Δεν πεθαίνει ποτέ ο Χριστός. Δεν αλλοιούται η δεξιά του. Δεν χάνεται η δύναμή του. Δεν εκλείπει η αγάπη του. Και πόσο επικίνδυνο και καταστροφικό είναι να ελπίζουμε και να στηριζόμεθα σε ανθρώπους ή σε καταστάσεις ή σε πράγματα. Σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, μια πολύ καλή δουλειά. Ή σε πράγματα, έχω κτήματα πολλά, έχω καταθέσεις πολλές. Επικίνδυνο και καταστροφικό. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν διάρκεια. Μην νομίσουμε τώρα, και έτσι την έχουν πάθει πάρα πολλοί άνθρωποι. Τώρα έχω μια πάρα πολύ καλή δουλειά, βγάζω πάρα πολλά λεφτά και κάνω ό,τι θέλω. Και σε μια μέρα δεν έχει καμία δουλειά. Είτε έκλεισε η επιχείρηση, είτε δική του, είτε απολύθηκε, είτε τσακώθηκε, είτε χίλιες δυο καταστάσεις οι οποίες είναι ανθρωπίνως βεβαιωμένες ότι θα συμβούνε. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι μια ευθεία ανωδική. Είναι μια τεθλασμένη γραμμή. Θα έχει και πάνω, θα έχει και κάτω, θα έχει και δεξιά, θα έχει και αριστερά. Δεν υπάρχει ασφάλεια, αδελφοί αγαπητοί. Μόνο με το Χριστό. Η πίστη σου εξασφαλίζει την προστασία του Θεού. Η ελπίδα σου μόνο στο Χριστό σου εξασφαλίζει την ασφάλεια.
Και η αγάπη σου στο Χριστό σου εξασφαλίζει την ευλογία. Αυτή είναι πνευματική νόμια παράβατη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δύσκολες μέρες, δύσκολες καταστάσεις. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν θα έρθουν οι δύσκολες καταστάσεις, εσύ θα είσαι προστατευόμενος, εξασφαλισμένος και ευλογημένος. Και ο ευλογημένος δεν σημαίνει ότι όλα του πάνε καλά. Ένας ευλογημένος που το όνομά του ήταν ευλογημένος, ο Βαρούχ, έλεγε πω πω πως κατάντησα. Ακούτε να δείτε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Έλεγε, ουέησε με τώρα. Το όνομά του είναι ευλογημένος. Και ήταν ευλογημένος, γιατί ήταν πιστός άνθρωπος. Αλίμονο σε μένα τώρα, διότι ο Κύριος πρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου, απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυση δεν βρίσκω. Ο ευλογημένος έτσι καταλαβαίνει. Ο Κύριος πρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου. Πρώτον, στενάζω και αποκάμω και δεν απαντάει. Δεύτερον, και δεν αναπαύομαι, δεν αναπαύει την ψυχή μου. Τρίτον, ο Θεός όμως του λέει, ιδού Βαρούχ, εκείνο το οποίο εγώ οικοδόμησα, εγώ κατεδαφίζω. Θα κατεδαφιστεί όλη η Ιερουσαλήμ, θα καταστραφεί όλος ο Ισραήλ. Εγώ λοιπόν εκείνο το οποίο οικοδόμησα για τη δόξα μου, το κατεδαφίζω. Εσύ λοιπόν μη ζητάς για τον εαυτό σου μεγάλα. Μη ζητάς. Ο ευλογημένος εξακολουθεί να είναι ευλογημένος σε οποιασδήποτε συνθήκες. Αλλά οι συνθήκες δεν θα είναι πάντοτε πολύ καλές, ούτε καλές, θα είναι και κακές. Και ιδίως στις μέρες μας που οι καιροί είναι κακοί. Μη ζητάς μεγάλα για τον εαυτό σου. Κάνεις λάθος. Θέλω. Άσε τι θέλεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θέλει ο Θεός. Και εξηγεί. Γιατί εγώ θα φέρω κακά σε όλες, σε πάσα σάρκα. Θα φέρω κακά επί πάσαν σάρκαν. Αλλά η διαφορά που θα κάνω σε σένα είναι ότι θα διαφυλάξω τη ζωή σου σαν λάφυρο σε όποιο τόπο και αν πας. Θα είσαι σε προστασία, σε ασφάλεια και σε ευλογία, με διαπεφυλαγμένη τη ζωή σου. Όχι με μεγάλα πράγματα. Άρα λοιπόν ο χριστιανός δεν πετάει στα σύννεφα. Μάλιστα σε έναν ψαλμό πάρα πολύ ωραίο ο Θεός λέει κατοίκει την γη. Είναι προσγειωμένος ο χριστιανός. Βλέπει τις καταστάσεις, πορεύεται ζητώντας βοήθεια από το Θεό και θα την έχει. Δεν μπορεί να ζητάς πράγματα τα οποία είναι στο πλαίσιο του να πετάς στα σύννεφα. Ούτε να επιθυμείς, ούτε να θέλεις. Και δεν θα τα λαμβάνεις και θα απογοητεύεσαι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει πάρα πολύ ωραία τις καταστάσεις. Εάν έχετε σκεπάσματα και τροφές, αρκείστε εις αυτά. Μέγας πλουτισμός, η ευσέβεια μεταυταρκίας. Και η αυτάρκεια είναι ένα μέγα χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού που θα το μάθει ή με το ζόρι που είναι πόδινο ή με το λόγο του Θεού που είναι εύκολο. Αυτάρκης. Αυτάρκης. Ο Ίσβοστε λοιπόν όταν έμαθε ότι το στήριγμα του Αβενίρ σκοτώθηκε, πέθανε, άχασε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή δεν εμπιστεύθηκε το Θεό, βρίσκεται σε απόλυτη μη προστασία.
Ανάμεσά του υπήρχαν δύο συστρεματάρχε που τον υπηρετούσαν, υπηρέτες του Σαούλ, υπηρέτες του Ισβοστέ, Βενιαμίτες, οι οποίοι όταν είδαν ότι ο Αβενίρ δεν υπάρχει για να υπερασπιστεί τον Ισβοστέ, και αυτοί πήραν μια απόφαση καταδικαστική για αυτούς. Με πονηρά καρδία απιστίας. Αντί να εξητήσουν την εύνοια του Θεού, άλλο σοβαρό γεγονός, εξήτησαν την εύνοια ανθρώπων. Ναι, ο Δαβίδ είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά είναι άνθρωπος. Ποιανού εύνοια ζητάω στη ζωή μου? Του αφεντικού μου, του ποιμένα, του πρεσβύτερου, του πλούσιου? Τι νοσεύνοια έχω στο μυαλό μου και επιθυμεί η καρδιά μου? Οποιαδήποτε άλλη εύνοια κι αν επιθυμώ, θα με φέρει σε αδιέξοδο ή σε κακά αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε την εύνοια του Θεού, αδερφοί. Την εύνοια του Θεού. Μην προσπαθήσουμε να πούμε ότι θα κερδίσουμε κάτι αν κολακεύσουμε έναν άνθρωπο. Γιατί αν είναι δίκαιος και άνθρωπος του Θεού, δεν θα το δεχτεί όπως ο Δαβίδ και θα ονειδιστούμε, αν μη τι άλλο. Και αν δεν είναι άνθρωπος του Θεού, είναι άδικος και επιδιώξουμε να τον κολακεύσουμε και να κερδίσουμε την εύνοιά του, θα απογοητευτούμε το ελάχιστον. Μπορεί και πολύ χειρότερα να συμβούνε. Την εύνοια του Θεού την έχουμε εξασφαλισμένη αν ζητάμε από το Θεό να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο λόγο του. Η εύνοια του Θεού είναι εξασφαλισμένη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Όποιες άλλες ανθρώπινες ενέργειες και αν κάνουμε, θα μας φέρουν, θα μας οδηγήσουν με τα βεβαιότητα σε αδιέξοδο. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του και για τη διδασκαλία που παίρνουμε μέσα από το Λόγο Του. Δύο άνθρωποι αξιωματούχοι στο βασίλειο του Ισβοστέ και του Σαούλ προηγούμενα, καθώς βλέπουν ότι έχασε πια τη δύναμή τους και ο Σαούλ και ο Ισβοστέ, θέλουν να δουν να εξασφαλίσουν την εύνοια του επόμενου δυνατού. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή και στην ανθρώπινη κοινωνία. Θα δείτε ανθρώπους που θα ξημεροβραδιάζονται πίσω και έξω από πολιτικά γραφεία, παραδείγματος χάρη, κολακεύοντας, χειροκροτώντας, για να έχουν την εύνοια του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, όταν θα βγει και αν θα βγει, και τα αποτελέσματα είναι αδιέξοδο, αδερφοί. Γκρέμισμα. Γιατί είναι ο λιγοχρόνιος ο θρίαμβος του ασεβούς. Βεβαίως ο Δανιήλ είχε την εύνοια του Ναβουγοδονόσορα και του Δαρίου, αλλά αυτό ήταν παρακυρίου. Ο Θεός το έκανε. Δεν κολάκευσε, δεν εξήτησε. Αντιθέτως μάλιστα, αυτός και οι τρεις παιδες, οι αδελφοί του και σύντροφοί του εν Χριστώ, ήρθαν σε έντονη αντίθεση με τις διαταγές του, κατ' επανάληψη, για να μην χάσουν την εύνοια του Θεού. Και επειδή δεν έχασαν την εύνοια του Θεού, κέρδισαν και την εύνοια των ανθρώπων. Δεν μπορείς να κερδίζεις την εύνοια των ανθρώπων και του Θεού. Μόνο αν κερδίσεις την εύνοια του Θεού θα κερδίσεις και την εύνοια των ανθρώπων. Όμως και ο Ισβοστέ και ο Αβενίρ και ο Ιη του Ρημών Βαανά και Ριχάβ ούτε λογάριασαν το Θεό, ούτε ένιωσαν την ανάγκη να προσευχηθούνε, ούτε το σκέφτηκαν καν.
Και έτσι αποφάσισαν και είπαν, να η ευκαιρία που μας δίνεται, τώρα που είναι αδύναμος ο Ισβοστέ να του πάρουμε το κεφάλι, να πάμε στο Δαβίδ και να πούμε στον Δαβίδ, κοίτα τι σου φέραμε, το κεφάλι του εχθρού σου και το κεφάλι του γιου του εχθρού σου που σε κυνήγαγες όλη σου τη ζωή, θα μας πει μπράβο, αφού ιερωμένοι και αφοσιωμένοι σε μένα είσαστε, γιατί έτσι θα έκανε ο ασεβής, ο άδικος. Και εξιδίων κρίνουν τα αλότρια οι άνθρωποι, επειδή αυτοί έτσι θα έκαναν, γι' αυτό και έτσι σκέφτηκαν, νόμισαν ότι και ο Δαβίδ έτσι θα έκανε. Αλλά η απατηλή καρδιά, αδερφοί, οδηγεί τον άνθρωπο σε καταστροφή. Μην ξεχνάμε ότι Κύριος είναι ο Θεός. Ο Θεός. Αυτός είναι Κύριος. Ούτε ο Φαραώ, ούτε ο Ναβουχοδονόσορ, ούτε ο Δαβίδ. Κύριος είναι ο Θεός. Το αποφάσισαν, το σκέφτηκαν, το αποφάσισαν και το εκτέλεσαν. Ενθουσιασμένοι για την επιτυχία τους που κατάφεραν να κόψουν το κεφάλι του Ισβοστέ, ξεκίνησαν με μεγάλη χαρά και με προοπτικές μεγάλης δόξης, τρέχοντας να φτάσουν στο Δαβίδ και να δείξουν το κεφάλι του Ισβοστέ. Αλλά πέσανε σε δίκαιο άνθρωπο, ο οποίος δίκαιος άνθρωπος αγανακτεί με τις κολακίες. Φοβάται τις κολακίες, συχαίνεται τις κολακίες. Ο δίκαιος άνθρωπος θέλει να βλέπει αγάπη και αλήθεια. Αυτό θέλει να βλέπει. Και οι ηρημών ούτε το ένα είχαν, ούτε το άλλο. Όταν έφτασαν, του λένε, κοίτα το κεφάλι του εχθρού σου, του ιού του εχθρού σου. Και ο Δαβίδ τους λέει, τι είναι αυτό που κάνετε? Εδώ ένας αμαλικίτης είχε έρθει και μου είχε πει σαν καλή αγγελία ότι πέθανε ο Σαούλ και εγώ τον σκότωσα. Και εσάς θα σας αφήσω? Και διέταξε και τους κόψαν τα κεφάλια, τα πόδια, τα χέρια, και το κεφάλι του Ισβοστέ το έθαψαν στον τάφο του Αβενίρ, τον οποίο ο Δαβίδ ονόμασε δίκαιο άνθρωπο. Έναν δίκαιο σκοτώσατε και εγώ θα σας ανταμείψω? Έχει και ένα άλλο γιο, ο Σαούλ, το Μεμφιβοστέ, ο οποίος είναι και χολός, κουτσός, γιατί όταν ήταν μικρός άκουσε η γυναίκα που τον κράταγε ότι σκοτώθηκε ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ, και στη βιασύνη του να φύγει της έπεσε το παιδί και έμεινε χολός. Αυτός είχε την καλύτερη τύχη από όλα τα παιδιά του Σαούλ. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Από το να κάνεις λάθος, καλύτερο να μην κάνεις τίποτα. Είναι τραγικό ο χριστιανός να πει έκανα λάθος. Τραγικό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε λάθη. Λάθος αποφάσεις. Να πεις πω έκανα λάθος. Φοβερό είναι. Έκανα λάθος και παντρεύτηκα αυτή την κοπέλα. Πώς θα τελειώσει η ζωή μου? Γιατί δεν μπορείς να πεις όπως ο κόσμος, τη διώχνω και παίρνω άλλη. Έκανα λάθος και παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα τι θα κάνω? Πολύ σοβαρά λάθη αυτά. Έκανα λάθος και άφησα τη δουλειά μου. Αυτό το πράγμα, ιδίως στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να το πω. Έχεις μια καλή δουλειά, έρχεται κάποιος και σου λέει, σου δίνω διπλάσια λεφτά, φύγε από εκεί.
Και με τα διπλάσια λεφτά κάτι παθαίνει η καρδιά σου, δεν αξίζω για τόσα λίγα, πρέπει έχω και ανάγκες, και πηγαίνεις χωρίς να προσευχηθείς. Χωρίς να προσευχηθείς. Χωρίς να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό, οδηγία από το Θεό. Αφήνεις τη δουλειά σου. Που πιθανόν, το πιθανότερο, για να μην πω το βέβαιο, στην έχει δώσει ο Θεός. Με την ελπίδα του διπλάσιου κέρδους και σε λίγο τελειώνει. Σε κρατάνε ένα μήνα και σου λένε δεν μου κάνεις. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην ξεχνάμε το Θεό. Μην αφήνουμε το μυαλό μας να σκέφτεται. Δεν λέω να μην σκεπτόμαστε. Λέω να μην σκεφτόμαστε χωρίς να προσευχόμαστε. Μην στηριζόμαστε στις σκέψεις μας ή ακόμη στα νομίζω μας ή στα μ' αρέσει. Θέλω. Αυτά είναι για το χριστιανό απειγορευμένα, γιατί είναι άκρος επικίνδυνα. Δεν έχει σχέση, δεν είναι το σημαντικό τι σ' αρέσει. Το σημαντικό είναι τι αρέσει το Θεό για σένα. Δεν είναι το σημαντικό τι θέλεις. Το σημαντικό είναι τι θέλει ο Θεός για σένα. Δεν είναι το σημαντικό τι αποφασίζεις μετά από πολλή σκέψη και μελέτη των πραγμάτων. Το σημαντικό είναι τι έχει αποφασίσει ο Θεός για σένα. Γιατί έχουμε πει ότι κάθε άνθρωπος από εμάς έχει το δικό του δρόμο απροσδιορισμένο από το Θεό προκαταβολής κόσμου. Μην τον χάσουμε. Γιατί ο ένας είναι ο δρόμος της απόλυτης ευλογίας. Αυτός που έχει φτιάξει ο Θεός. Και αγωνίζεται να μας οδηγήσει σε αυτό το δρόμο. Και εμείς με τα μάτια μας ή με την καρδιά μας, με τα μάτια μας μας αρέσει, ή με την καρδιά μας θέλω, ή με τη σκέψη μας, με το μυαλό μας και τους υπολογισμούς μας, παίρνουμε άλλο μονοπάτι. Και από εκεί και πέρα, τρέχα γύρευε. Ξέρετε τι θα πει τρέχα γύρευε? Θα τρέχεις, θα γυρεύεις και ποτέ δεν θα βρίσκεις. Ο Θεός να μας φυλάξει. Γι' αυτό και τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πάντοτε? Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχει ο πειράζων ημάς, ο οποίος αγωνίζεται να μας βγάλει έξω από το δρόμο της ευλογίας και του Θεού. Ιδού θέτω εμπροστέν σας την οδόν της ευλογίας, λέει ο Θεός, και την οδό της κατάρας. Θέτω εμπροστέν σας το καλό και το κακό. Και εσείς τώρα θα εκλέξετε. Αν μάθεις να εκλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον, εγώ, λέγει ο Κύριος, θα σε αποκαταστήσω πάλι, θα σε ευλογήσω και θα σε κάνω και ο δούλο μου, ώστε να χρησιμοποιήσω το στόμα σου για στόμα μου. Είναι πολύ ωραία η χριστιανική ζωή. Αρκεί ο άνθρωπος να ζει χριστιανικά, αληθινά χριστιανικά όμως. Πολύ ωραία. Αρκεί ο άνθρωπος να ζει χριστιανικά, αληθινά όμως. Τι θα πει αληθινά? Όχι να ζει μόνο κατά το πνεύμα, να περπατάει και κατά το πνεύμα. Να προσέχει να είναι ευάρεστος στον Θεό. Και για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό πρέπει να είμαστε και στους ανθρώπους ευάρεστοι. Αλλά ποιους ανθρώπους? Τους δίκαιους. Η ή του ρημών σε καμία περίπτωση δεν ήταν ευάρεστη στον Δαβίδ. Αλλά ούτε και στον Θεό. Εάν ήταν στο Θεό θα ήταν και στο Δαβίδ. Και πως θα γίνω ευάρεστος εις το Θεό και πως εις τους ανθρώπους? Με τον ίδιο τρόπο. Όπως στο Θεό γίνεσαι ευάρεστος όταν είσαι ταπεινός,
με καρδιά συντετριμένη που αγαπάει και με προσοχή ιδιαίτερη στο τι είναι το θέλημα του Θεού μέσα από το γραμμένο λόγο του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο γίνεσαι και με τους ανθρώπους. Όταν είσαι ταπεινός, και ο ταπεινός φαίνεται, αδερφοί, φαίνεται. Φαίνεται και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα ο ταπεινός. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι έτσι ώστε να διακρίνεται. Μια γυναίκα η οποία βάφεται, πασαλίβεται, φτιάχνει τα μάτια σαν την Ιεζάβελ, πώς να είναι ταπεινή? Φοράει ρούχα προκλητικά, στήθος έξω, τα πόδια έξω, πώς να είναι ταπεινή αυτή η γυναίκα? Πώς να είναι ευάρεστη στους αδελφούς της, στους δίκαιους? Μπορεί στον κόσμο να είναι ευάρεστη, στους δίκαιους. Ένας αδερφός πρέπει να έχει συντετριμένη καρδιά, να αγαπάει τον αδερφό του, να είναι ποιηκής, να είναι μακρόθυμος. Αν είναι σκληρός, πώς θα είναι ευάρεστος? Δεν έχουμε να κάνουμε με τέλειους ανθρώπους. Τα μωρά του κόσμου τούτο εξέλεξε ο Θεός. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Θα υποφέρουμε τους ανυπόφορους αδελφούς μας με αγάπη. Γιατί και εμείς κάποια στιγμή θα είμαστε ανυπόφοροι και θα πρέπει και οι άλλοι να μας υποφέρουν. Και πώς θα τρέμω στο λόγο του Θεού? Εάν με βλέπουνε ότι η ζωή μου δεν συνάδει με τα λόγια μου και με το λόγο του Θεού, πώς θα είμαι ευάρεστος στους αδελφούς μου? Άμα λέω ψέματα, αν υποκρίνομαι, αν δεν έχω φρόνηση, σύνεση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζουμε την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων. Αλλά ποιων ανθρώπων? Των δικαίων. Και η εύνοια δεν κερδίζεται όπως η ήρημον, με πονηριές, αλλά με αλήθεια και με αγάπη. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, αδελφοί, είναι ότι δοξάζει το Θεός. Και αυτό το περιβάλλον ξεκινάει από την καρδιά μας, προχωράει στην οικογένειά μας, τη σχέση του άντρα και της γυναίκας. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση που έχει βάλει ο Θεός προϋποθέσεις σοβαρές, τις οποίες πρέπει να τις γνωρίζουμε και να περπατάμε σε αυτές, για να βρίσκουμε εύνοια από το Θεό αλλά και από τα παιδιά μας. Να μας σέβονται τα παιδιά μας, να μας ακούνε. Όχι να μας περιφρονούν και να λένε τώρα σε μένα τα λες, κοίταξε τον εαυτό σου, κοίταξε τι κάνεις εσύ και άσε αυτά που λες σε μένα. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε και την εύνοια των παιδιών μας, αλλά και τα παιδιά θα χάσουν και την εύνοια των γονιών και τελικά θα χάσουμε και την εύνοια του Θεού και την εύνοια της Εκκλησίας και των αδελφών μας. Και ξέρετε τι συμβαίνει τότε, αδερφοί? Ο άνθρωπος απομονώνεται, αποξενώνεται και αποστατεί. Στάνεται μόνος. Δεν με κάνουνε παρέα. Γιατί δεν σε κάνουν, για ρώτησε. Γιατί δεν σε κάνουν παρέα? Γιατί? Πρέπει να υπάρχουν όχι ένας λόγος, πολλοί λόγοι που δεν βρίσκεις εύνοια από τους αδελφούς σου. Δεν είναι καλό βέβαια να έχουμε παρεούλες, είναι πολύ κακό. Γιατί πάντα εσείς αδελφοί είσαστε, είμαστε ένα σώμα. Αλλά είναι ανάγκη να βρίσκουμε την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θέλω να αρέσκω στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Όταν συγκρίνει σε ποιον θέλει να αρέσει, στους ανθρώπους ή στο Θεό, εκλέγει το Θεό.
Αλλά όταν συγκρίνει μετά, σε ποιον θέλει να αρέσει, στον εαυτό του ή στους ανθρώπους, λέει δεν θέλω να αρέσω στον εαυτό μου, στους ανθρώπους θέλω να αρέσω, για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν θέλει να αρέσει στους αδελφούς του παρά στον εαυτό του, κέρδισε την εύνοια των αδελφών του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει θυσία. Είναι υπηρέτης. Και μάλιστα πρέπει να ξεχωρίσουμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει έργο Θεού και υπηρεσία Θεού. Είναι το ίδιο πράγμα. Υπηρέτης, λέει ο Απόστολος Παύλος, του Ευαγγελίου αλλά και της Εκκλησίας, και η δουλειά μου είναι να ενισχύω, να παρηγορώ και να στηρίζω. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ποιο είναι το έργο του Θεού? Να κάνω τους άλλους να πιστέψουνε. Και πώς θα πιστέψουνε? Όταν τους σκανδαλίζω, με την εμφάνισή μου, με τη συμπεριφορά μου, με τα λόγια μου, ή όταν τους οικοδομώ, τους παρηγορώ και τους στηρίζω με την εμφάνισή μου, με τη συμπεριφορά μου και με τα λόγια μου, αλλά και με τα έργα μου. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από τέλειους, αλλά αποτελείται από Αγίους. Και μάλιστα στις έσκατες μέρες ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος. Στη σχέση μας λοιπόν με το Θεό περιφρονούμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να αρέσουμε μάλλον στο Θεό. Αν ήθελα, λέει, να αρέσκω στους ανθρώπους μάλλον παρά στον Θεό, δεν ήθελα να είστε δούλος Θεού, λέει ο Παύλος. Αλλά μετά λέει, εγώ δεν θέλω να αρέσω στον εαυτό μου, αλλά στους ανθρώπους. Γιατί είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων εσένα επέπεσαν σε μένα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όταν είναι άνθρωπος του Θεού, οι άλλοι θα τον ονειδίζουν. Όχι γιατί για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ονειδίζουν τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό του. Αλλά λέει, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν θέλω να αρέσω τον εαυτό μου. Όπως ο Χριστός δεν ήθελε να αρέσει τον εαυτό του. Αλλά στο Θεό και στους ανθρώπους. Για να τους κερδίσει. Γι' αυτό τι έκανε ο Ιησούς? Ταπεινός, δούλος, υπηρέτης. Και ο Παύλος ομολογεί, ελεύθερος ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Η ζωή του χριστιανού είναι όμορφη όταν ζούμε χριστιανικά. Είναι ένδοξη όταν ζούμε χριστιανικά. Είναι ευλογημένη όταν ζούμε χριστιανικά. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 200.